Στα δικά μας και πάλι, ένα νέο ζήτημα φαίνεται ότι απασχολεί την κυβέρνηση. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Νίκος Φιλιππίδης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το θέμα αφορά το τέλος που πληρώνουμε όλοι υπέρ της ΕΡΤ μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι καθαρό αν έχει εισπραχθεί. Ναι, υπάρχουν αρκετά κενά. Και υπάρχουν αρκετά κενά και μάλιστα σε ένα διάστημα που όλοι από το υστέρημά μας δυσκολευτήκαμε, αλλά τα πληρώσαμε. Οι περισσότεροι του λογαριασμού του ρεύματος. Κάποιος να μην εισπράξει χρήματα τα οποία είναι υπέρ του για τον ίδιο. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Ας απαντήσει όμως στους ορκωτούς ελεκτές ΣΕΡΤ. Πάμε να δούμε λίγο ακριβώς τι έχει γίνει με την υπόθεση αυτή. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για το περίφημο 3 ευρώ, το οποίο ισχύει από την ΕΡΤ και μετά. Είναι 3 ευρώ ανά μήνα, ανακαταναλωτή. Η ΕΡΤ έχει υπολογίσει ότι αυτό θα μπορούσε να της φέρει 190 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στα ταμεία της. Πάμε να δούμε τώρα τι έγραψαν οι ορκωτοί ελεκτές και το οποίο φαίνεται ότι εδώ η αποκάλυψη ήταν από τον οικονομικό ταχυδρόμο την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε την παρατήρηση των ορκωτών ελεκτών στον ισολογισμό της ΕΡΤ, όπου γράφει ξεκάθαρα και διατηρεί επιφύλαξη σε σχέση με τα στοιχεία που παρουσιάζονται. Καθώς, όπως λέει, τα 190,7 εκατομμύρια ευρώ έχει πάρει πρόβλεψη ότι μπορεί να μην τα εισπράξει, δηλαδή. Όλα. 51,4. Αλλά πάλι υπάρχει κενό. Λέει ότι είναι μικρή, γιατί φαίνεται ότι δεν έχει εισπραχθεί 122 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, 122 εκατομμύρια ευρώ, και βέβαια δημιουργούν ερωτήματα. Ερωτήματα πρώτα απ' όλα, τι έχει κάνει ακριβώς η διοίκηση της ΕΡΤ? Ευθύνεται τη διοίκηση της ΕΡΤ? Ευθύνονται οι ενεργειακές εταιρείες? Ξακολουθώ να μην καταλαβαίνω πάντως. Για ποιο λόγο δεν αποδίδεται? Να μην πάρει τα χρήματα που θα γίνει για εκείνον. Ναι, οι ορκωτοί ελεκτές, φαντάζομαι, που έκαναν αυτή τη δουλειά, αν είχε εισπραχθεί, θα έλεγαν ότι έχει εισπραχθεί. Ναι. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν γνωρίζει αν έχει εισπραχθεί τελικά. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι, για ποιο λόγο η διοίκηση της ΕΡΤ βγαίνει και ζητάει, όπως μάθαμε πριν από μερικούς μήνες, αύξηση του ανταποδοτικού τέλους στα 3,5 ευρώ, αν δεν έχει εισπράξει αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχει εισπράξει? Και βέβαια μένει να μάθουμε και τι νομικές ενέργειες έχει κάνει. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.